Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Εκεί βεβαίως βρίσκονται στραμμένα όλα τα βλέμματα για πάρα πολλούς λόγους. Θα πρότεινα να ξεκινήσουμε από το ραντεβού που θα έχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Τούρκο Πρόεδρο. Τα λέγαμε και τα λέμε και από το πρωί, για να μην τα επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ γνωστό το κλίμα και όλα τα ανοιχτά μέτωπα που έχουν οι δύο χώρες μεταξύ τους. Παρακολουθούσαμε και την κλιμάκωση κατά την προεκλογική περίοδο της Τουρκίας. Ναι. Οι εκλογές έγιναν, τις υπερεξουσίες τις έχει πάρει ο Ερντογάν. Άρα τι να περιμένουμε από τη σημερινή συνάντηση? Κοιτάξτε, το πρώτο και κύριο θέμα με το οποίο πηγαίνει ο Πρωθυπουργός στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ αλλά και στην συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο αφορά, όπως καταλαβαίνετε, τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς που εξακολουθούν να κρατούνται παράνομα στην γειτονική χώρα εδώ και 4 περίπου μήνες. Επομένως, δεν μπορούμε παρά να το θέσουμε στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και με την μέγιστη δυνατή ένταση, καθώς πρέπει να εντείνουμε και εμείς από τη δική μας μεριά όλες τις πολιτικές και διπλωματικές πρωτοβουλίες για να διευθετηθεί επιτέλους το ζήτημα, να τηρηθεί ο νόμος, να γίνει σεβαστή η αρχή του κράτους δικαίου και να σταματήσει η Τουρκία να παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα με τον τρόπο που έχει αποφασίσει μέχρι τώρα. Εδώ, συγγνώμη, επομένως, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Για τη διακοπή. Απλά επειδή πολλοί λένε και κυρίως από την πλευρά της Άγκυρας ότι ενδεχομένως ο Τούρκος Πρόεδρος να επαναφέρει το ζήτημα των 8, ναι. Αν πρέπει να περιμένουμε κι εμείς μια απάντηση από την Αθήνα. Εδώ υπάρχει μια ασυμμετρία. Δεν μπορούμε να συμψηφίσουμε ή να συσχετίσουμε καθιονδήποτε τρόπο το ζήτημα των δύο κρατούμενων στρατιωτικών μας με το ζήτημα των 8. Όπως γνωρίζετε, οι 8 έχουν υποβάλει αίτηση ασύλου. Η αίτηση ασύλου έχει κριθεί και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό από τη μεριά των ανεξάρτητων υπηρεσιών ασύλου και της δευτεροβάθμιας επιτροπής και από εκεί και πέρα η υπόθεσή τους βρίσκεται στα ελληνικά δικαστήρια. Εδώ δεν έχουμε μία περίπτωση παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν έχουμε μία περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε δικαιοκρατικής αρχής. Επομένως, από τη δική μας μεριά δεν μπορούμε να αποδεχθούμε οποιαδήποτε συσχέτιση, πολλό δε μάλλον οποιαδήποτε συζήτηση περί ανταλλαγής μεταξύ των 8 και των 2. Αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβει η Τουρκία είναι ότι πρέπει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο, πρέπει να σεβαστεί τις συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και οφείλει να δώσει ένα τέλος σε ένα ζήτημα το οποίο θα μπορούσε να έχει διευθετηθεί ήδη από την πρώτη δεύτερη μέρα. Άρα, αντιλαμβανόμαστε ότι θα είναι το κυρίαρχο θέμα από όσα θα θέσει. Κοιτάξτε να δείτε, όταν υπάρχει μια συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, με τον Τούρκο Αρχηγό της κυβέρνησης, δεν μπορούμε παρά να θέσουμε και άλλα ζητήματα, όπως είναι η παραβατικότητα στο Αιγαίο, έτσι ώστε να πάρθουν πρωτοβουλίες για την απομείωση της έντασης. Θα πρέπει να θέσουμε ζητήματα που αφορούν την περιφερειακή ασφάλεια, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό αφορά πιο πολύ, θα έλεγε κανείς, μια θετική ατζέντα την οποία έχουμε με την Τουρκία και φυσικά τα ζητήματα του μεταναστευτικού και της συνεργασίας για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Mm-hmm. Ωστόσο, καταλαβαίνετε ότι η συνάντηση αυτή έρχεται μετά από μια περίοδο κλιμάκωσης από τη μεριά της Τουρκίας, της ρητορικής της, αλλά και μετά από συμπεριφορές που κατά τη γνώμη μας έχουν ξεπεράσει τα όρια, ειδικά σε σχέση με τους δύο στρατιωτικούς. Ωστόσο, το ζήτημα είναι αυτή τη στιγμή να μπορέσουμε να ξαναβρούμε διάβλους επικοινωνίας, να μπορέσουμε να ξαναπατήσουμε σε πιο στέρεο έδαφος σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και με αυτή τη λογική και από αυτή τη σκοπιά παίρνουμε την πρωτοβουλία. Και την τελετή ορκωμοσίας και όλα όσα παρακολουθήσαμε βάρινε ακόμα περισσότερο το κλίμα? Και ένα συμπληρωματικό ερώτημα για να ακούσουμε τη συνολική σας απάντηση, αν κινδύνευσε να μην πραγματοποιηθεί ακόμα αυτή η συνάντηση? Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, θα σας πω. Η τελετή ορκωμοσίας είναι κάτι το οποίο αφορά την τουρκική ηγεσία, μας απασχόλησε και εμάς εξαιτίας της παρουσίαση κυρίας Μπακογιάννη εκεί, η οποία έγινε χωρίς οποιαδήποτε συνεννόηση με το Υπουργείο Εξωτερικών, στο πλαίσιο μιας προσωπικής πρωτοβουλίας της, την οποία πραγματικά θεωρώ επιζήμια και προβληματική, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με τη συνάντηση, όπως γνωρίζετε, πριν από λίγες ημέρες μετά τις τουρκικές εκλογές ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Ερντογάν, στην οποία συμφώνησαν ότι θα συναντηθούν και από εκεί και πέρα αυτό το οποίο έγινε ήταν ότι μέσω διπλωματικών επαφών κλείστηκε το ραντεβού. Δεν κινδύνευσε σε καμία περίπτωση και κατά καμία στιγμή
να μην πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη συνάντηση και όλα πήγαν κανονικότατα. Επιστρέφω, καθώς μπαίνουμε σιγά σιγά ευρύτερα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, επιστρέφω λίγο στο ζήτημα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Αν θα δούμε εδώ την Αθήνα να ζητά κάτι παραπάνω. Κοιτάξτε, θέλω να πω, αν θα ζητήσουμε δηλαδή μια επιπλέον παρέμβαση, ενδεχομένως και πιο ηχηρή προς την Τουρκία. Μέχρι στιγμής, όπως γνωρίζετε, παρεμβάσεις για το ζήτημα έχουν κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχει κάνει η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πολύ σαφή κλίση, κάλεσμα προς την τουρκική πλευρά να δώσει ένα τέλος σε αυτό το ζήτημα. Εμείς θα συνεχίσουμε σε όλα τα διεθνή φόρα και ειδικότερα στο ΝΑΤΟ να το θέτουμε ψηλά στην δική μας ατζέντα και νομίζω ότι η συντριπτική πλειοψηφία, αν όχι όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ, θα υποστηρίξουν το αίτημά μας για άμεση αποφυλάκηση, για άμεση διευθέτηση του ζητήματος. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα έχει και ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα μέλος του ΝΑΤΟ. Βεβαίως. Αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι έχει τη δυνατότητα να ασκήσει πολιτικές και διπλωματικές πιέσεις προς την Τουρκία. Το θέμα είναι ποιο μήνυμα θα είναι καλύτερα αυτή τη Τουρκία. Ωστόσο, το μήνυμα από την μεριά των κρατών μελών του ΝΑΤΟ νομίζω ότι θα είναι σαφές. Κάτι το οποίο διαβάζουμε πριν επιστρέψουμε στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ, αλλά έρχεται στη σημερινή ειδησιογραφία της ημέρας και θα ήθελα την τοποθέτησή σας, καθώς όπως μας έλεγαν νωρίτερα και οι συνάδελφοι, δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, αφορά στην υπόθεση των Ρώσων διπλωματών και το ενδεχόμενο σχέδιο το οποίο φέρεται να επεξεργάζεται η Αθήνα για απέλασή τους. Τι ακριβώς συμβαίνει και αν ισχύει καταρχάς. Ακούστε κύριε Αποσδούκου, η Ελλάδα και το έχει αποδείξει στο πλαίσιο μιας πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής θέλει καλές σχέσεις με όλα τα κράτη. Από εκεί και πέρα όλοι και όλα τα κράτη και όλες οι αρχές οφείλουν να σέβονται και το διεθνές δίκαιο αλλά και εμάς, την ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος. Στο πλαίσιο αυτό, οποτεδήποτε έχει χρειαστεί, έχουν ληφθεί μέτρα και αυτό έχει γίνει και αυτή τη φορά. Αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ πέρα τα όρια είναι λεπτά. Διαβάζουμε ωστόσο και σιγά σιγά μπαίνω και στο κομμάτι της Συμφωνίας των Πρεσπών ότι ενδεχομένως να επιχειρήθηκε μια άσκηση επιρροής σε ό,τι αφορά στις τελευταίες εξέλιξεις με αφορμή τη συμφωνία από τις δύο χώρες. Ακούστε, εγώ δεν θέλω να σχολιάσω ενδεχόμενες αποφάσεις που έχουν πάρθει από τις αρμόδιες υπηρεσίες της χώρας. Αυτό που πρέπει να σας πω και να επαναλάβω είναι ότι η ελληνική πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος θέλει καλές σχέσεις με όλα τα κράτη, αλλά επιμένει στο εξής, ότι δεν είναι δυνατόν να αποδεχόμαστε συμπεριφορές που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και δεν δείχνουν σεβασμό ακριβώς προς το ελληνικό κράτος. Να οφείλω να σας ρωτήσω αν υπήρξαν τέτοιες συμπεριφορές. Η εκτίμηση είναι ότι έχουν υπάρξει συμπεριφορές τέτοιες και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα ληφθούν και όλα τα απαραίτητα μέτρα. Μάλιστα. Ευρύτερα τώρα με την συμφωνία και με την παρουσία και της Ελλάδας στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ έχει προηγηθεί μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Τις περισσότερες φορές όχι σε ήπιους τόνους. Έχουν υπάρξει αλλεπάλληλες συγκρούσεις αναφορικά με το ρόλο του κυβερνητικού σας εταίρου, πλην όμως και Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Ναι. Προσέρχεται λοιπόν σήμερα η Αθήνα. Το ερώτημα είναι με ποια θέση στη Σύνοδο. Ακούστε να δείτε, καταρχήν στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ δεν νομίζω ότι καν θα συζητηθεί το θέμα της πρόσκλησης στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτή είναι ένα τεχνικό ζήτημα το οποίο θα επιληθεί χωρίς οποιαδήποτε συζήτηση. Από εκεί και πέρα το ΝΑΤΟ έχει να συζητήσει πάρα πολλά πράγματα στην ατζέντα του, από το Αφγανιστάν μέχρι τις δαπάνες για τους εξοπλισμούς, και σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει συζήτηση. Ο κύριος Καμένος, όπως έχει και ο ίδιος δηλώσει και όπως και εσείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, θα συνοδεύσει τον Πρωθυπουργό μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κοντζιά. Επομένως δεν τίθεται κανένα απολύτως ζήτημα ως προς τη συμμετοχή του. Μα σας ξαναλέω ότι στο ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία συζήτηση σε σχέση με το θέμα αυτό. Δεν αφορά η Σύνοδος του ΝΑΤΟ.
δεν αφορά η σύνοδος του ΝΑΤΟ το θέμα αυτό. Ωστόσο, αν θέλετε να κάνουμε μια πολιτική συζήτηση για τη στάση του κυρίου Καμένου και του κυβερνητικού μας εταίρου σε σχέση με την συμφωνία με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, βεβαίως και να την κάνουμε. Ωστόσο, αυτό δεν έχει καμία απολύτως επιρροή στην σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πολύ ευχαρίστω, γιατί ούτως ή άλλως είναι ατελείωτη αυτή η συζήτηση, το παρακολουθείτε. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για την εθνική πολιτική της χώρας. Εδώ μιλάμε για τελείως διαφορετική γραμμή του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Εξωτερικών με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Οι δύο δηλαδή κομβικοί υπουργοί που χαράζουν την εθνική πολιτική. Αυτό σε κάθε περίπτωση δεν αφορά την σύνοδο του ΝΑΤΟ. Μπορεί να αφορά την ελληνική κυβέρνηση ευρύτερα, και την αφορά. Ανεξαρτήτως της συνόδου. Το μήνυμα, αν θέλετε, που λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή τι έχουμε. Έχουμε μια διαδικασία όπου αναμένουμε το δημοψήφισμα στην γειτονική χώρα, αναμένουμε τη τροποποίηση του συντάγματος. Ναι, και από εκεί και έχει. Πέρα, στο επίπεδο της κυβερνητικής πολιτικής, η αναμονή αυτή, η συμφωνία η οποία έχει υπογραφεί, δεν επηρεάζει κατά κανένα τρόπο την κυβερνητική συνοχή. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιο επιχειρησιακό ή πολιτικό θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή να προκαλεί ρογμές στην κυβερνητική συνοχή. Ο κύριος Καμένος πριν από λίγες κιόλας μέρες είπε ότι θα ολοκληρώσει την τετραετία στο πλαίσιο αυτής της έντιμης συμφωνίας μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, στο πλαίσιο αυτής της έντιμης συμφωνίας που έχει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Από εκεί και πέρα σας ξαναλέω ότι δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη επιρροή που να προκαλεί ρογμές στην κυβερνητική συνοχή και στην άσκηση είτε της εθνικής εξωτερικής πολιτικής είτε της εθνικής πολιτικής άμυνας, η οποία να προέρχεται από την υπογραφή της συμφωνίας των Πρεσπών. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Έχω και ένα δεύτερο σκέλος αυτό το ερώτημά μου, ως προς την επιρροή όχι μόνο στον κυβερνητικό συνασπισμό αλλά και ως προς τον κόσμο της τάσης του κυβερνητικού σας εταίρου. Πρώτα όμως θέλω να μου απαντήσετε, έλεγε νωρίτερα ο Σταύρος Θεοδωράκης που ήταν μαζί μας, ως προσωπική του πολιτική εκτίμηση, ότι βλέπει αυτή η συμφωνία να έρχεται προς κύρωση αφού μεσολαβήσουν εκλογές, με άλλη κυβέρνηση δηλαδή, με άλλη σύνθεση. Όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Θα σας θυμίσω τα λόγια του Πρωθυπουργού, ο οποίος έχει πει δεκάδες φορές ότι σκοπεύει να εξαντλήσει την τετραετία. Επομένως, από τη στιγμή που θα έχουμε τη θετική ψήφο στο δημοψήφισμα στη γειτονική χώρα και στη συνέχεια θα ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία αφορά εκτός από το όνομα και μια σειρά από άρθρα τα οποία θα μπορούσαν υπό συγκεκριμένες ερμηνείες να υπονοούν αλυτρωτισμό. Στη συνέχεια, η υποχρέωση της χώρας είναι να φέρει τη συμφωνία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και εκεί να την κυρώσει. Και μάλιστα, αν θέλετε την εκτίμησή μου, η πλειοψηφία την οποία θα συγκεντρώσει η συμφωνία αυτή θα είναι ευρύτερη της κυβερνητικής. Θα τη ζητήσετε εσείς, θα ζητήσετε δηλαδή τις 180 ψήφους. Κοιτάξτε, έχει καταθέσει μία πρόταση ο κύριος Καμένος. Ο Πρωθυπουργός, όπως κάνει πάντοτε, θα συζητήσει με τον κυβερνητικό εταίρο και από εκεί και πέρα, όταν έρθει η ώρα, θα ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις. Επανέρχομαι στο προηγούμενο ερώτημα, τις επιρροές του Πάνου Καμένου, όχι μόνο στο κυβερνητικό σχήμα, αλλά και στον κόσμο. Και το ρωτώ αυτό διότι βλέπουμε τον κόσμο και κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Καθημερινά πια να δίνει καλέσματα, να συγκεντρώνεται, κοιτάξτε, να διαμαρτύρεται. Ο κόσμος δεν είναι, κυρία Μπουζδούκα, ενιαίος. Μέσα σε μια δημοκρατική κοινωνία υπάρχουν πολίτες με πολλές και διαφορετικές απόψεις. Εγώ καταλαβαίνω ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας υποστηρίζει τη συμφωνία, ωστόσο αυτό το κάνει σιωπηλά. Υπάρχουν βεβαίως και εκείνοι οι οποίοι έχουν τις αντιρρήσεις τους, έχουν τις επιφυλάξεις τους, έχουν τις διαφωνίες τους. Επιτρέψτε μου να σας πω. Εμείς μπορούμε να συνεχίσουμε να συζητάμε, να εξηγούμε την αναγκαιότητα αυτής της συμφωνίας, να εξηγούμε τα θετικά αυτής της συμφωνίας με όσους πραγματικά επιθυμούν να συζητήσουν, να διαφωνήσουν, αλλά με έναν λογικό, αν θέλετε, με έναν ορθολογικό τρόπο να κάτσουμε, να κάνουμε διάλογο, να συνεννοηθούμε. Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας, τα οποία με αφορμή, αν θέλετε, την Συμφωνία των Πρεσπών, λειτουργούν με έναν τρόπο ο οποίος παραπέμπει σε μια λογική νέας εθνικοφροσύνης. Παραπέμπει σε μια λογική ακροδεξιά, σε μια λογική η οποία θα μπορούσε να πει κανείς ότι φλερτάρει ακόμα και με τον φασισμό. Υπάρχουν συγκεντρώσεις, υπάρχουν πορείες, οι οποίες δεν είναι και τόσο μαζικές, οφείλω να σας πω, στις οποίες έχουν ακουστεί συνθήματα όπως στα όπλα να πάρουμε τα Σκόπια, μαχαίρι στην καρδιά του κάθε αντιφασίστα και διάφορα τέτοια ανατριχιαστικά
συνθήματα τα οποία δεν βλέπω η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν εξαιρετικά ευαίσθητη σε θέματα βίας, είτε λεκτικής είτε πραγματικής. Δεν βλέπω λοιπόν την αξιωματική αντιπολίτευση να έχει το οποιοδήποτε πρόβλημα με αυτές τις κινήσεις. Πάλι χθες είχαμε νέα βεβήλωση ενός εβραϊκού μνημείου. Πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε την βεβήλωση του μνημείου του Ολοκαυτώματος. Εάν βλέπετε να κρύβετε πίσω από αυτές τις κινήσεις, πίσω από αυτές τις συγκεντρώσεις, πίσω από αυτά τα καλέσματα, ευθέως να ρωτήσω, η Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, δεν ξέρω σε πόσα από αυτά και σε ποια από αυτά συμμετέχει η Νέα Δημοκρατία. Είναι βέβαιο ότι σε κάποια από αυτά συμμετέχει. Ωστόσο, το βασικό ζήτημα είναι ότι με τον πολιτικό της λόγο και την εθνικιστική στροφή, στην πραγματικότητα νομιμοποιεί. Νομιμοποιεί την βία, νομιμοποιεί αυτές τις λεκτικές συνθηματικές εξάρσεις που καλούν τον λαό στα όπλα, και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο επικίνδυνο. Οφείλετε να παραδεχτείτε κάτι το οποίο όλοι οι υπόλοιποι παρακολουθούμε, ότι με αφορμή τους χειρισμούς της κυβέρνησης αλλά και τη συμφωνία των Πρεσπών, έχει έρθει μια ανακατοσούρα, να το πω έτσι, και ας μου επιτραπεί η έκφραση, στο εσωτερικό των κοινοβουλευτικών ομάδων. Εμείς, εκεί πηγαίνω τώρα, ναι, εμείς, στο πολιτικό. Θέλω να σας πω κομμάτι. Κάτι όμως προηγούμενα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Έλληνας ΥΠΕΞ και το σύνολο της ελληνικής κυβέρνησης δεν λειτουργούν με γνώμονα ή με κριτήριο το πολιτικό κόστος ή τις πολιτικές συνέπειες μιας πράξης. Λειτουργούν πάντοτε με άξονα το συμφέρον της χώρας. Και σε αυτή τη φάση το συμφέρον της χώρας υπαγόρευε ακριβώς να γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να καταλήξουμε μετά από 26 χρόνια σε μια συμφωνία με την πρωί Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Επομένως, πήραμε αυτή την απόφαση και είμαστε περήφανοι για αυτή την απόφαση που πήραμε. Ανεξαρτήτως πολιτικού κόστους. Οι χειρισμοί ήταν διαφορετικοί και το βγάζω και το ξεχωρίζω από το περιεχόμενο της συμφωνίας. Όταν λέτε χειρισμοί, ποιοι χειρισμοί? Ενώ από τη μία οι συνομιλίες, οι συζητήσεις, ενδεχομένως συνεργασίες, δεν ξέρω, με τους συναδέλφους σας, τα πολιτικά κόμματα εννοώ, τον πολιτικό κόσμο, αλλά και η καλύτερη ενημέρωση της κοινωνίας, ώστε να μην υπάρχει αυτός ο διάβλος επικοινωνίας. Όχι, ακούστε. Όπως λέτε, μήπως είχαν δημιουργήσει ένα διαφορετικό περιβάλλον. Δεν συμφωνώ μαζί σας. Νομίζω ότι την επιλογή της μετοπικής σύγκρουσης στο συγκεκριμένο ζήτημα δεν την πήρε η κυβέρνηση, την πήρε η αξιωματική αντιπολίτευση. Από την αρχή η Νέα Δημοκρατία νομίζω ότι είχε προαποφασίσει ότι δεν θα στηρίξει οποιαδήποτε κυβερνητική επιλογή για να βρεθεί συμφωνία με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτό φαίνεται και από τις αλλεπάλληλες παλινοδίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης καθ' όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης ξεκίνησε λέγοντας σύνθετη ονομασία Erga Omnes. Στη συνέχεια είπε ότι πρέπει να μετατεθεί ο χρόνος της συμφωνίας, προφανώς γιατί του δημιουργούσε προβλήματα συνοχής στη δική του κοινοβουλευτική ομάδα. Εμείς αντιθέτως, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν και διαφωνίες και έντονες αντιρρήσεις, δεν σκεφτήκαμε με γνώμονα το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, σκεφτήκαμε με γνώμονα τα συμφέροντα της χώρας και γι' αυτό προχωρήσαμε στη συγκεκριμένη συμφωνία. Επομένως, πρέπει να σας πω επίσης ότι σε όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων έγιναν αλλεπάλληλες ενημερώσεις, όχι μόνο από τον Πρωθυπουργό, αλλά και από τον Υπουργό των Εξωτερικών, ο οποίος είχε άμεση γνώση και των τεχνικών στοιχείων της διαπραγμάτευσης. Όλα τα πολιτικά κόμματα ήταν ενήμερα για το σύνολο σχεδόν των στοιχείων της συμφωνίας. Ενώ στη συνέχεια νομίζω ότι πήραμε όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για να ενημερώσουμε τον κόσμο σε σχέση με την ουσία, σε σχέση με τις ρυθμίσεις, σε σχέση με το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας. Τώρα, αν κάποιος θέλει να πει ότι δεν είναι ενημερωμένος, πιστέψτε με, νομίζω ότι αυτό θα είναι απλώς και μόνο μία πρόφαση. Οποιοδήποτε θέλει να συζητήσει, να μάθει το περιεχόμενο της συμφωνίας, είχε δεκάδες ευκαιρίες σε όλο το προηγούμενο διάστημα να μάθει γιατί μιλάμε. Μάλιστα. Ωστόσο, βλέπω ότι αναπαράγονται σε σχέση με τη συμφωνία απίστευτα ψεύδι, απίστευτες ανακρίβειες, ακόμα και από τη μεριά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τελευταίο κρούσμα, το ζήτημα αυτής της αναφοράς του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος μετέφρασε το nationality, το οποίο σημαίνει ηθαγένεια, ως εθνικότητα και κατηγόρησε την ελληνική κυβέρνηση ότι δήθεν αναγνωρίζει μακεδονικό έθνος. Υπάρχουν πάρα πολλές απαντήσεις που θα μπορούσαν να δοθούν στον κύριο Μητσοτάκη. Νομίζω ότι έχει εξαντληθεί το ζήτημα. Επομένως, νομίζω ότι οι ανακρίβειες πλέον, οι διαστρεβλώσεις και η μη γνώση του περιεχομένου είναι εσκεμμένη. Ελάτε να έρθουμε στα πιο
εσωτερικά μας, στο τι γίνεται με το άλλο πολύ μεγάλο θέμα το οποίο παρακολουθεί η κοινή γνώμη και κυρίως οι συνταξιούχοι. Διαβάζουμε σήμερα στο Έθνος, ακόμα μία φορά επαναλαμβάνει η Μοσκοβισσή ότι υπάρχει ανοιχτό παράθυρο, ώστε αν υπάρχει Νέα Δημοκρατία. Το περιθώριο, δεν το γνωρίζω, αν έχετε εσείς κάποια τέτοια εικόνα. Αν υπάρχει, λέει, υπάρχει το περιθώριο, δεν θα πρέπει να περικοπούν οι συντάξεις. Το ρεπορτάζ των συναδέλφων από τις Βρυξέλλες εχθές το βράδυ μας μετέφερε την ενόχληση Ευρωπαίων αξιωματούχων αφενός για τις υποσχέσεις του Πρωθυπουργού αναφορικά με τον ΦΠΑ στα νησιά. Ακριβώς πολύ επειδή, ενδιαφέρον. Καταρχήν, επειδή δεν γνώριζαν, να ρωτήσω μόνο το ερώτημά μου, επειδή δεν γνώριζαν εδώ, έχει ενδιαφέρον αυτό και βεβαίως γεννάται και το ίδιο ερώτημα για τις συντάξεις. Γιατί δεν δήλωσαν ενόχληση ως προς το περιεχόμενο, αλλά για το ότι δεν ήξεραν. Άρα έχει μπει η Αθήνα σε μια πολιτική μονομερών ενεργειών. Διάβασα το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε. Αν δεν κάνω λάθος, μάλλον ας το πούμε, είναι της κυρίας Βαρβιτσιώτη. Η Ελένη Βαρβιτσιώτη, εχθές. Εγώ το παρακολούθησα στο Δελτίο Ειδήσεων. Το συγκεκριμένο ρεπορτάζ είναι. Δεν ξέρω ποιες είναι οι πηγές της κυρίας Βαρβιτσιώτη, ωστόσο θα της έλεγα να κάνει μια προσπάθεια να διασταυρώσει τις πληροφορίες της και με τον κύριο Γιούνκερ, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος ήταν απολύτως ενήμερος. Και όχι μόνο ενήμερος, αλλά συμφωνούσε κιόλας με την πρόταση του Πρωθυπουργού για την παράταση του συγκεκριμένου μέτρου μέχρι τις 31 Δεκάτου του 2019. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει με βάση και τα δημοσιονομικά στοιχεία τα οποία θα έχουμε στα χέρια μας. Άρα εσείς λέτε επομένως, επίσημα, δεν ξέρω ποιος ότι είναι, είχατε ενημερώσει, δεν ξέρω, ότι ήσασταν απλώς, σε συνεννόηση. Δεν ήταν απλώς ότι είχαμε ενημερώσει, ήταν μια κοινή απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, ποιος είναι ο ανώνυμος Ευρωπαίος αξιωματούχος στον οποίο έχει πρόσβαση η κυρία Βαρβιτσιώτη, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Εντάξει, ωστόσο, σας ξαναλέω. Σα ξαναλέω. Σα ξαναλέω. Επιτρέψτε, εντάξει, που είναι και συνάδελφος. Εντάξει, καταλαβαίνω. Δεν μπορώ, ωστόσο, να γνωρίζω αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι την καλώ να διασταυρώσει τις πληροφορίες της με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αντίστοιχα και για τις συντάξεις. Κοιτάξτε το. Έχετε συνομιλήσει. Δεν θα έπρεπε να σχολιάσω μέχρι να μας καταγγείλει η Νέα Δημοκρατία μαζί με τον κύριο Μοσκοβισσή, αλλά θα το κάνω. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η δημοσιονομική προσαρμογή στη χώρα έχει ολοκληρωθεί. Ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος και για το 2018 και για το 2019 είναι το 3,5% του ΑΕΠ. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πριν από ένα χρόνο, το καλοκαίρι δηλαδή του 2017, έθεσε το ζήτημα μιας νέας δέσμης μέτρων, διότι κατά τη γνώμη του δεν μπορούσαμε να πιάσουμε το πρωτογενές αυτό πλεόνασμα το οποίο έχει συμφωνηθεί με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος. Όμως έχουμε δει ότι και το 2016 και το 2017 όχι απλώς έχουμε πιάσει τους στόχους, αλλά τους έχουμε υπερβεί. Το 2017 έκλεισε με ένα πρωτογενές πλεόνασμα κοντά στο 4%, πράγμα το οποίο αναμένουμε να συμβεί και το 2018 και το 2019. Επομένως, αναλόγως και στη βάση, ακριβώς, αναλόγως με την δημοσιονομική πορεία και στη βάση των στοιχείων τα οποία θα έχουμε στα χέρια μας κατά το τέλος του έτους, θα μπορέσουμε να πάρουμε πάντοτε σε συνεννόηση και τις απαραίτητες αποφάσεις. Μάλιστα. Κλείνοντας, αυτή η τροπολογία των 16 βουλευτών, θέλετε να μας βοηθήσετε, πού ακριβώς μας οδηγεί? Κοιτάξτε να δείτε, η βούληση της κυβέρνησης από την αρχή ήταν να αποσυνδεθούν οι ευρωεκλογές από τις αυτοδιοικητικές εκλογές, διότι πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά πολιτικά γεγονότα και γι' αυτό το λόγο, κατά τη γνώμη μας, δεν θα έπρεπε να διενεργούνται την ίδια ημερομηνία. Ωστόσο, μετά από κάποιες δηλώσεις του κυρίου Πατούλη, σύμφωνα με τις οποίες εκείνος θα προχωρήσει ακόμα και σε νομικές ενέργειες για την ακύρωση νόμου που θα αποσυνδέει τις αυτοδιοικητικές εκλογές από τις ευρωεκλογές, καθώς σε αυτή τη φάση, αν οι αυτοδιοικητικές εκλογές πάνε τον Οκτώβρη, κατά τον κύριο Πατούλη αυτό θα παραβιάζει την θητεία των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να κάνουμε μια πολύ σοβαρή νομική και συνταγματική συζήτηση, με δεδομένη όμως την βούληση της ελληνικής κυβέρνησης για αποσύνδεση των δύο γεγονότων. Μάλιστα. Και βέβαια, και κλείνω με αυτό το ερώτημα, και το ενδεχόμενο να έχουμε και τριπλές κάλπες.
Κοιτάξτε να δείτε, αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα τα αποφασίσει το ελληνικό κοινοβούλιο. Εμείς δεν έχουμε καμία διάθεση να παίξουμε με τις εκλογές. Ωστόσο, όταν τίθεται συνταγματικό ζήτημα, πρέπει να μην επιτρέπουμε την οποιαδήποτε αμφιβολία. Νομίζω βεβαίως ότι η στάση του κ. Παντούλη, βέβαια αυτό το έχει αποδείξει σε μια σειρά άλλες περιπτώσεις, δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι ακριβώς υπεύθυνη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σας ξαναλέω ότι όλα αυτά στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού διαλόγου και των αποφάσεων που πρέπει να πάρει το κοινοβούλιο θα συζητηθούν εξαντλητικά τις επόμενες μέρες. Ενδεχομένως όμως να δούμε, επιμένω και κλείνουμε με αυτό, και τις εθνικές εκλογές τον Μάιο. Ο Πρωθυπουργός έχει πει πάρα πολλές φορές ότι σκοπός του είναι να εξαντλήσει την τετραετία, και όπως γνωρίζετε η τετραετία λύγει στις 20 Σεπτεμβρίου του 2019. Βεβαίως, και το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, τον σκοπό του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Το ρωτώ με βάση και τις εξέλιξεις και την επικαιρότητα όπως διαμορφώνεται. Σας είπα ποιος είναι ο σκοπός του Πρωθυπουργού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος, κυρίες και κύριοι, φύγαμε για μια